Με 2% πρωτογενές πλεώνασμα χρειαζόμαστε ελάφρυνση χρέους. Την ελάφρυνση χρέους όμως, έτσι, υπάρχει νομική βάση. Η νομική βάση έχει δοθεί στο Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012. Εκεί πέρα υπάρχει ρητή συμφωνία ότι εφόσον η Ελλάδα πετύχει πρωτογενές πλεώνασμα και κάνει και τις υπόλοιπες διορθωτικές αλλαγές, τότε, εάν είναι αναγκαίο, έτσι, θα πάμε σε μείωση χρέους. Σήμερα έχει προκύψει ότι είναι αναγκαίο. Πρέπει λοιπόν να πάμε σε μείωση χρέους. Έπρεπε να γίνει δύο φορές. Έπρεπε να γίνει η πρώτη φορά η μείωση χρέους, έπρεπε να γίνει το 2014, τη στιγμή που το 2013 με πιστοποίηση της Eurostat είχαμε πετύχει ένα πολύ μεγάλο πρωτογενές πλεώνασμα. Και κατόπιν θυμίζω ότι το 2014 το IMF συμμετείχε στο πρόγραμμα. Επομένως, όλες οι διαρθωτικές αλλαγές είχαν γίνει. Τότε λοιπόν έπρεπε να δοθεί ελάφρυνση. Δεν δόθηκε. Τη δεύτερη φορά που έπρεπε να δοθεί ελάφρυνση είναι στο Eurogroup. Το Eurogroup του Μαΐου φέτος, που ναι μεν αναγνωρίστηκε, έτσι, υπήρξαν τοποθετήσεις ότι πραγματικά πρέπει να πάμε στο 15% το κοχρεολύσια του ΑΕΠ και όχι παραπάνω, αλλά όμως δεν αποφασίστηκε. Παραπέμφθηκε, όπως είπε και η κυρία Βλονίτου, για μετά τις εκλογές τις γερμανικές. Ακριβώς, εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να γίνει τώρα, διότι τα επιτόκια τώρα είναι τόσο χαμηλά και η καμπύλη επιτοκίων είναι οριζόντια, που θα ωφεληθεί και ο δανειζόμενος και ο δανειολήπτης και ο δανειστής. Και δεν πρέπει ο εκλογικός κύκλος μιας α, β ή γ χώρας να επηρεάσει την απόφαση αυτή.